φίλοι, γεια σας. Εδώ είμαστε για μία ακόμη φορά στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Γεράσιμος Βραχιολίδης. Βδομάδα με τη βδομάδα τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα για τη χώρα μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ δεν είναι απλά ανεπαρκής. Είναι ό,τι χειρότερο έχει αναδείξει ο τόπος, όχι από τη μεταπολίτευση, αλλά από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Από το 1830 και εδώ δεν έχει υπάρξει τέτοια κυβέρνηση, τέτοια άθλια κυβέρνηση, η οποία οδηγεί τη χώρα μας με μαθηματική ακρίβεια σε ακροτηριασμό. Βρισκόμαστε σε εξελίξεις οι οποίες διαδέχονται μία την άλλη με ραγδαίο ρυθμό. Ήδη αυτή την εβδομάδα είχαμε την σύλληψη 2 Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο, και με ό,τι επακόλουθο έχει, και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η δραματική ιστορία όπως φαίνεται ότι εξελίσσεται, με την η κυβέρνηση να είναι παντελώς ανίκανη. Και έχουμε και το ζήτημα το σκοπιανό με τον επικεφαλής της κυβέρνησης των Σκοπίων, τον κύριο Ζάεφ, να προβαίνει σε, όχι μόνο σε απλά προκλητικές δηλώσεις, αλλά σε απόλυτη ειρωνία, ακολουθώντας την γραμμή του Ερντογάν. Ειρωνεύεται τη χώρα μας, η οποία ενώ ζητάει την αλλαγή του συντάγματος, των άρθρων του συντάγματος των Σκοπίων, ο κύριος Ζάεφ έκανε σήμερα προκλητικότατη δήλωση και είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε το δικό μας το σύνταγμα, ας το αλλάξει η Ελλάδα, ας το αλλάξει η Αθήνα. Να θυμηθούμε λίγο το χρονικό των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τη σύλληψη των 2 Ελλήνων στρατιωτικών στην παραμεθόριο περιοχή στον Έβρο, και θα είμαστε εδώ μετά από λίγο με τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Νίκο Καρατουλιώτη, με τον οποίο θα συζητήσουμε και έχουμε να πούμε πολλά επ' αυτού του θέματος και πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει από άλλα κανάλια. Ας ακούσουμε λοιπόν και να καλωσορίσω και τον Μίλτο το Σταμούλη, τον φίλο μας, ο οποίος επανέρχεται στην κονσόλα του ήχου και στην ηχοληψία. Τον ευχαριστούμε και τον καλωσορίζουμε πάλι κοντά μας. Βάλε μας λοιπόν, Μίλτο, να ακούσουμε το χρονικό, αυτό το σύντομο χρονικό της σύλληψης των Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο. Επεισόδιο στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όταν περίπολος από 2 άνδρες του ελληνικού στρατού συνελήφθησαν από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η περίπολος φέρεται να έχει χάσει τον προσανατολισμό της λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων και είχε εισχωρήσει σε τουρκικό έδαφος. Οι 2 Έλληνες κρατούνται στην Ανδριανούπολη και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο για τον επαναπατρισμό τους. Πρόκειται για έναν υπολοχαγό και έναν οπλίτη 5ετούς υποχρεώσεως ΕΠΟΠ, οι οποίοι έκαναν περιπολία το πρωί της 5ης στις Καστανιές. Το απόσπασμα αυτό που ακούσατε είναι από το Μήνυμα TV. Ένα σύντομο, αλλά μπορείτε να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, ότι ενώ συνελήφθησαν αυτοί με τον τρόπο που συνελήφθησαν, βγήκε η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να έχει γίνει κανένα πόρισμα, καμία ΕΔΕ, και να συντάξει η δική της το πόρισμα, το οποίο λέει ότι φέρεται ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί έχασαν τον προσανατολισμό τους και βρέθηκαν και εισχώρησαν σε τουρκικό έδαφος. Μιλάμε για αθλειότητα μεγίστου βεληνεκούς. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Να δηλώνει η κυβέρνηση και να δίνει δηλαδή πάσα ουσιαστικά στην Τουρκία ότι ναι, κάναμε το λάθος οι δικοί μας και περάσαν στο δικό σας τουρκικό έδαφος. Φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρώτοι, όταν έγινε το επεισόδιο, το μεγάλο επεισόδιο στα Ήμια, τότε εμείς είχαμε πει ότι αυτό αποτελούσε συγκροτημένο σχέδιο της Τουρκίας προκειμένου να χτυπήσουν το ελληνικό σκάφος, τη Γάβδο, και να συλλάβουν τους 27 επιβαίνοντες στο ελληνικό σκάφος, να τους μεταφέρουν, να τους ρημουλκίσουν στα παράλια της Τουρκίας και να τους οδηγήσουν στις φυλακές, όπως έγινε τώρα με αυτό το επεισόδιο. Ακούστε λοιπόν την αποκάλυψη που είχαμε κάνει στις 21 Φεβρουαρίου και θα δείτε πώς έχουν τα πράγματα, διότι δεν είναι μόνο συγκεκριμένο το γεγονός αυτό, αλλά έχει ιστορία βαθιά και πιο πίσω. Βάλε, Μίλτο, σε παρακαλώ το βίντεο. Βγάλαμε από την εφημερίδα Ανεξάρτητος Παρατηρητής μία αποκάλυψη, η οποία είναι συγκλονιστική. Το σχέδιο των Τούρκων ήταν σατανικό. Ο τρόπος που χτύπησε το τουρκικό πλοίο, το αντίστοιχο ελληνικό,
έδειξε ότι οι Τούρκοι αυτό που ήθελαν ήταν να ακινητοποιήσουν, να αχρηστέψουν δηλαδή τα μηχανικά το ελληνικό πλοίο, με αποτέλεσμα να το πάρουν δια ρημουλκήσεως σε τουρκικά παράλια και να συλλάβουν τους Έλληνες, 27 Έλληνες που υπήρχαν πάνω στο ελληνικό πλοίο. Αυτό το οποίο είχαν σχεδιάσει με εντολές του Ερντογάν ήταν να περάσουν από δίκη το ελληνικό πλήρωμα με την κατηγορία ότι παραβίασε τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Πρόκειται λοιπόν για σατανικό σχέδιο το οποίο θα είχε ευρύτερες προεκτάσεις, διότι υπήρχε στη σύλληψή του το εξής, ότι ήθελαν οι Τούρκοι να ανταλλάξουν τους Έλληνες εχμαλώτους με τους αντίστοιχους Τούρκους που έχουν ζητήσει εδώ άσυλο, τους Τούρκους αξιωματικούς, 11 Τούρκους αξιωματικούς, τους οποίους ζητά ο Ερντογάν για να τους οδηγήσει στο δικαστήριο ως πραξικοπηματίες. Αυτό πιστεύω να καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, ποιο είναι το βάθος αυτής της ιστορίας. Το είχαμε αποκαλύψει εμείς από τις 21 Φεβρουαρίου ότι αυτό ήταν το σχέδιο του Ερντογάν, εντολές του Ερντογάν, προκειμένου να συλλάβουν πάση θυσία Έλληνες, να τους μεταφέρουν στην Τουρκία και να τους οδηγήσουν στα δικαστήρια και στα μπουντρούμια των τουρκικών φυλακών. Αυτό που δεν πέτυχαν τότε, το πέτυχαν προχθές με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Και να ακούσουμε και το τελευταίο βιντεάκι πριν πάμε στον κύριο Νίκο Καρατουλιώτη, τον στρατηγό εν αποστρατεία, με τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Καμένος. Θα το δείτε όσοι το είδατε, πόσο κάθιδρος ήταν, πόσο μαζεμένος, σαν μια βρεγμένη γάτα στην κυριολεξία, και τις δηλώσεις τις οποίες έκανε. Ας ακούσουμε και το τελευταίο λοιπόν βιντεάκι και πάμε μετά στον στρατηγό. Αναλυτικότερα. Μετά από επικοινωνία μου με την κυρία Μογκερίνη σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εθνικής Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην μερισίας διάταξης, θα θέσω το θέμα της κράτησης των δύο Ελλήνων, των δύο Ευρωπαίων στρατιωτικών σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Τουρκία. Η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από την Τουρκία σε ένα παραμεθόριο επεισόδιο το οποίο συνήθως λυνόταν δια της διαπραγματεύσεως μεταξύ των διοικητών, έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε μια εμπλοκή εκ μέρους της Τουρκίας με την άρνησή της, γράμμα του εισαγγελέα της Τουρκίας, οι δύο στρατιωτικοί αυτοί να παραμείνουν στην Τουρκία μέχρι την εκδίκαση της δίκης, αλλά στο προξενείο. Είναι θέμα το οποίο απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί έκαναν περιπολία σε περιοχή που έχουμε παράνομη είσοδο προσφύγων και μεταναστών και δράση διακινητών. Ακολουθώντας συγκεκριμένα στίγματα τα οποία κατά αυτούς θα οδηγούσαν σε διακινητές και σε παράνομους μετανάστες οι οποίοι μπαίναν στη χώρα από εκείνο το σημείο. Με αποτέλεσμα να περάσουν μέσα στο τουρκικό έδαφος για λίγα μέτρα και εκεί συνελήφθησαν. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούσατε και τον κύριο Καμένο που δηλώνει ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ και τέτοιου είδους επεισόδια λύνονται δια της ειρηνικής οδού. Μας έκανε και φίλη την Τουρκία. Και μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για τραγική κατάσταση, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Νίκος Καρατουλιώτης, ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο οποίος ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Μάλιστα να πούμε και ότι έχει γράψει και πρόσφατα ένα βιβλίο, την γεωπολιτική σκακέρα, η Ελλάδα στο κέντρο των γεωστρατηγικών συγκρούσεων. Κύριε Καρατουλιώτη, γεια σας. Καλώς σας βράδυ, κύριε Βραχιουλίδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε. Για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, εδώ λέει ο κύριος Καμένος αυτά τα οποία λέει ότι λύνονται μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών και μέσω της ειρηνικής οδού. Υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας? Κύριε Βραχιουλίδη, να τρέξουμε λίγο το τι έγινε τις τελευταίες μέρες. Ναι, θα το ήθελα, παρακαλώ. Κανένας συνάδελφος δεν έχει πιστεί ότι αληθεύουν αυτά τα οποία έχει πει η κυβέρνηση. Ακόμα και ο πρώην αρχηγός του ΓΕΣ και ΓΕΘΑ, ο κύριος Παραγιουδάκης, εχθές έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε ότι πρόκειται για απαγωγή. Επειδή έχω υπηρετήσει στο συγκεκριμένο χώρο και έχω περπατήσει στο συγκεκριμένο μονοπάτι, γνωρίζω ότι και να θέλει να χαθεί κάποιος,
δεν χάνεται. Είναι ένα μικρό μονοπάτι περίπου μήκους 300 μέτρων μέσα στο Καστανόδασος. Αριστερά και δεξιά του χωματόδρομου υπάρχουν δέντρα τα οποία από τη μεριά της Τουρκίας είναι βαμμένα κόκκινα και από τη μεριά της Ελλάδος είναι μπλε. Συνεπώς και να θέλει να χαθεί κάποιος δεν χάνεται. Πολλό δε μάλλον ένας υπολοχαγός με έναν υπηλοχία που είναι επαγγελματίες. Τι είναι οι κοκκινοσκουφίτσες είναι που χαθήκανε στο δάσος? Για ποιο λόγο όμως ο κύριος Καμένος τους αδειάζει με αυτόν τον τρόπο και θα ήθελα πολύ να μου πείτε όταν η Ελλάδα καταγγέλει την Τουρκία ότι παραβιάζει τον εναέριο χώρο, εμείς βγαίνουμε δημοσίως δια του Υπουργού Εθνικής Αμήνης και λέμε ναι, συγγνώμη, παραβιάσαμε τα εδάφη σας. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Βραχεντίδη, καταρχάς ακόμη και εάν είχαν εισέλθει οι δικοί μας στο συγκεκριμένο χώρο, δεν το παραδέχεσαι, δεν τους δίνεις, δεν τους δίνεις τους Τούρκους. Απαντάς διπλωματικά, συνελήφθησαν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες και γίνεται έρευνα. Όχι ότι εισήλθαν σε έδαφος τουρκικό. Δεύτερο. Ναι, συνεχίστε, ναι. Δεύτερον, ο υπολοχαγός είναι του μηχανικού. Στο τάγμα προκαλύψεως είναι το πυζικό. Ως εκ τούτου δεν ήταν περίπολο ο υπολοχαγός. Δεν είναι στο τάγμα, δεν ανήκει στο τάγμα για να βγει περίπολο. Και αν θέλετε και κάτι άλλο, περίπολο βγαίνει ο δεκανέας με έναν στρατιώτη ή ο ολοχίας με έναν ή δύο στρατιώτες. Δεν έχω ξανακούσει εγώ να βγαίνει περίπολο ο υπολοχαγός με το λοχεία. Αν έγιναν τώρα τελευταία, που δεν νομίζω, από ό,τι έχω συζητήσει με συναδέλφους, τι να σας πω. Και τρίτον και το... Σας ακούω, για πες. Ναι, όχι, λέω, πώς το εξηγείτε αυτό δηλαδή, τι μπορεί να έγινε, μπορεί να υπήρχαν και άλλοι και να φύγανε να το σκάσανε, να μην ήταν παραπάνω δηλαδή, και να μείναν αυτοί και να τους πιάσανε. Επειδή υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης, μπορούμε να κάνουμε 1000 σενάρια. Ένα σενάριο το οποίο μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, ο υπολοχαγός είναι του τάγματος μηχανικού και μάλιστα κάνει και μεταπτυχιακό στην παρούσα φάση ένας αξιόλογος, αξιωματικός και με καλές σπουδές. Το πιο πιθανό είναι, επειδή εκεί πέρα όπου ενώνεται ο Εύρος με τον Άρδα ποταμό, πολλές μερικές φορές έχουμε κάποιες υπερχιλήσεις, ενδεχομένως να πήγε να δει ή κάποιο τεχνικό πρόβλημα που αφορά το μηχανικό. Καμία σχέση με τον περίπολο. Καμία σχέση. Παντελώς. Και αν θέλετε και από την εμπειρία που έχω, όταν υπηρετούσαμε απάνω στον Εύρο, αυτά λυνόταν σε επίπεδο φυλακίου. Ούτε καν ο λοχαγός δεν επενέβαινε. Χανόταν κανένας κυνηγός, έμπαινε καμία κατσίκα, κανένα πρόβατο, καμία γελάδα από την άλλη μεριά. Συναντιόμασταν ακριβώς στο όριο και γινόταν η ανταλλαγή. Η μεραρχία ουδέποτε έχει επεμβεί ή μάλλον σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Και τώρα εξεφύγει από το επίπεδο του στρατού, ακόμα και από τον αρχηγό του ΓΕΣ, έχει φύγει και από τον Υπουργό και έχει πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πράγματα χοντρένουν. Ήταν μια προμελετημένη ενέργεια των Τούρκων. Οπωσδήποτε είχαν στήσει ενέδρα και τους απήγαγαν. Μάλιστα, δηλαδή αυτοί δε που τους απήγαγαν, όχι μόνο σύμφωνα με εκτιμήσεις δικές μου, αλλά και με εκτιμήσεις του πρώην αρχηγού ΓΕΣ και ΓΕΘΑΡ του επίτιμου κυρίου Παραγιουδάκη, απήχθησαν από εκπαιδευμένους. Οι εκπαιδευμένοι αποκλείεται να είναι για τέτοιες αποστολές η στρατοχωροφυλακή που είναι στην πρώτη γραμμή και είναι υπεύθυνη για την φύλαξη των συνόρων. Καθώς οι Τούρκοι το ύπαιθρο το έχουν αναθέσει στην φύλαξη της λεγόμενης στρατοχωροφυλακής, τους τζανταρμάδες, αν έχετε ακούσει. Μάλιστα, μάλιστα. Ο μάχημος ο στρατός είναι ο λίγο πιο πίσω, προκειμένου να επεμβεί δυναμικά. Δηλαδή έχουν δύο είδη στρατού. Κατά κάποιον τρόπο για να γίνω πιο να τα κάνω πιο λιανά, ας πούμε ότι έχουν τον κανονικό στρατό και τα ΤΕΑ, αλλά με κάποια διαφορετική δομή.
Ειτεατζίδες. Δεν ήταν κατάλληλοι οι τζανταρμάδες να κάνουν αυτή την απαγωγή. Το πιο πιθανό είναι να έγινε απαγωγή από τα Μπορντό Μπερελί, οι κοκκινοσκούφιδες των ειδικών δυνάμεων που έχουν οι Τούρκοι. Παράλληλα. Ναι, συνεχίστε, γιατί θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Παράλληλα, δε, τη συγκεκριμένη μέρα που έγινε αυτό το περιστατικό στην Αδριανούπολη ήταν υπουργός παρακαθήμενος του Ερντογάν, από τους κολλητούς του Ερντογάν. Εάν λέει τίποτα, μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Όσο δε για το υπόλοιπο, αυτή τη στιγμή η στρατοχωροφυλακή, προκειμένου να αποδυναμώσει τους στρατιωτικούς ο Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, την έχει θέσει υπό τα διαταγάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, αυτό εδώ μιλάμε για τον κύριο Καμένο όταν βγαίνει επισήμως και σε διεθνή φόρα να δηλώνει ότι από λάθος βγήκαν οι δικοί μας στρατιωτικοί σε έδαφος τουρκικό. Εδώ αποδομούνται τα πάντα και μιλάμε μάλλον για έγκλημα, έτσι. Αυτή τι έγκλημα, δηλαδή... τι έγκλημα τους δίνει στους Τούρκους. Ακόμα και να μπήκαν δεν το παραδέχεσαι. Λες και το τόνισα. Λες κάτω από αδιευκρίνηση συνθήκες. Πολλό δε μάλλον που έγινε απαγωγή εδώ αυτή τη στιγμή. Να δώσουμε, να πετάξουμε τα παιδιά μας όμοιρος στους Τούρκους για να μην πράξουμε αυτά τα οποία πρέπει να πράξουμε από τη στιγμή που απήγαγαν στρατιωτικούς μας. Και ουσιαστικά δηλαδή είναι σαν να δίνει το πράσινο φως στον κύριο Ερντογάν και να αποδώσει οποιασδήποτε κατηγορίες, όπως ότι είναι κατάσκοποι, και να τους χώσει μέσα για 15 και 20 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε τώρα για κατασκοπία. Το συζητάμε. Υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση. Εγώ τουλάχιστον νομικός δεν είμαι. Από τα απλά τα οποία, πράγματα τα οποία γνωρίζω ως στρατιώτης, ότι από τη στιγμή που φοράς τη στολή σου και το εθνόσημο, δεν μπορεί να σου απαγγελθεί η κατηγορία της απαγωγής. Εδώ στην Ελλάδα. Συγγνώμη, η κατηγορία της κατασκοπίας. Συγγνώμη. Εδώ στην Ελλάδα αυτό. Όταν όμως το δικαστήριο εκεί είναι ίσον Ερντογάν, ο Ερντογάν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο Ερντογάν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Βεβαίως, και να δικάσει κατά πώς το θέλει αυτός και να τους χώσει μέσα και 15 χρόνια. Συμφωνώ, αλλά υπάρχει το δικαστήριο της Γενέβης. Και βάσει της συμφωνίας της Γενέβης, η οποία αφορά όλους τους στρατούς του κόσμου, δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί η κατηγορία της κατασκοπίας εφόσον φοράς τη στολή σου και το εθνόσημο. Αυτά τα χονδρικά που ξέρω εγώ στρατιώτης. Τα υπόλοιπα είναι θέμα διερεύνησης νομικών. Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά το άλλο το θέμα, δηλαδή ότι ο κύριος Καμένος λέει ότι τέτοια θέματα με την Τουρκία λύνονται ειρηνικά διότι η Τουρκία είναι σύμμαχος της Ελλάδας, τι σχόλιο έχετε να κάνετε? Τη συμμαχία με την Τουρκία την είδαμε και στην αποβατική επιχείρηση που έκαναν το 1974 στην Κύπρο. Ματοκύλησαν μία σύμμαχο χώρα, αγνοούνται ακόμα δικά μας παιδιά και δεν ξέρουμε τι γίνανε. Υπάρχει ένα κάρος ψηφίσματα του ΟΗΕ επί αυτών των θεμάτων και εμείς ουδέν πράξαμε, η δε σύμμαχος Τουρκία τα έγραψε στα παλιά των υποδημάτων της. Και τους είδαμε προφανώς και στα Ίμια, όπου εκεί στα Ίμια κομάντος Τούρκοι κάνανε απόβαση στο ελληνικό νησί. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά να φοβάμαι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Βραχιολίδη, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το δάσος είναι ο τουρκικός επεκτατισμός. Θέλουν τη μοιρασιά του Αιγαίου προκειμένου να βάλουν χέρι στους ενεργειακούς πόρους οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και όσον αφορά, συγγνώμη, και θέλουν να το χωρίσουν, για να γίνω πιο κατανοητός στους ακροατές, η μοιρασιά που θέλουν οι Τούρκοι είναι περίπου στον 25ο μεσημβρινό, αν τραβήξουμε συγγνώμη, μία νοητή γραμμή μεταξύ Καβάλας και Ξάνθης, Κομωτινής, ναι. Τραβήξουμε μία κάθετο, η οποία φεύγει από εκείνο και το ενδιάμεσο,
κατεβαίνει, διασχίζει όλο το Αιγαίο, πατάει στην Κρήτη, και από εκεί πηγαίνει στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε τώρα τι μοιρασιά θέλουν. Αυτή είναι η επιδίωξη της Τουρκίας. Όσο δε για τα ίμια, επειδή μου κάνετε πάσα, ας μου επιτραπεί αυτή η αττική έκφραση, συνέβη το εξής. Ουσιαστικά είχαμε απόβαση, κατάληψη, όπως θέλετε ονομάσετε το, για κάποιες ώρες απάνω στα ίμια. Από εκεί και έπειτα απεφεύχθη το θερμό επεισόδιο και μεσολαβήσει των ξένων δυνάμεων, και τα γνωρίζουμε καλύτερα και εσείς και οι ακροατές σας. Ουσιαστικά όμως από στρατιωτική ισχύως έληξη ισοπαλία. Η διπλωματία όμως των Τούρκων, ενώ έληξε ισοπαλία, κατόρθωσε να διαχειριστεί το συγκεκριμένο περιστατικό με τέτοιον τρόπο ώστε αυτή τη στιγμή να φαίνεται ως νικητής και ότι είναι μία νησίδα την οποία, ενώ εχθές την είχαν γκριζάρει, σήμερα είναι μαυρισμένη η νησίδα και δεν μπορούν να πάνε ούτε οι δικοί μας επάνω. Μα και, θα έρθει ως ονούπο η ώρα κάποια από αυτά τα οποία γκριζάρουν, αν θέλετε να τα πούμε αργότερα, να τα διεκδικήσουν και να τα προσαρτήσουν. Το δήλωσε και η Τουρκία Πολάκης αυτές τις ημέρες, ότι έτσι και τολμήσουν και πατήσουν επάνω Έλληνες στα ίμια, εμείς θα υπερασπιστούμε με το αίμα μας το νησί μας. Αυτό λένε για τα ίμια. Τον αντικειμενικό του σκοπό τον πετύχανε. Έτσι. Και εγώ ρωτώ, στρατηγέ. Κύριε Βραχιολή, για να τα βάζουμε τα θέματα στη σειρά. Ένεκα αδυναμίας διαχείρισης του πολιτικού προσωπικού της χώρας μας, γκριζαρίστηκε η περιοχή. Και όχι ένεκα στρατιωτικής αποτυχίας. Μάλιστα. Ένεκα αποτυχίες. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι κάνουν ψυχολογικές επιχειρήσεις. Και θα σας πω το εξής, κύριε Βραχιολίδη. Δεν είναι απλό πράγμα. Φαίνεται στις εικόνες και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες, πρωτοσέλιδο έχει γίνει, όπου ένας Έλληνας υπολοχαγός μαζί με έναν μόνιμο υπαξιωματικό, με χειροπέδες στα χέρια, έχει σημασία η εικόνα. Και με κουκούλα στο κεφάλι. Κουκούλα στο κεφάλι, με την στρατιωτική στολή να διαπομπεύονται. Και αυτή η εικόνα έχει δύο αποδέκτες. Πρώτον, το εσωτερικό της Τουρκίας, προκειμένου να απευθυνθούν ότι μη φοβάσαι, εδώ είμαστε εμείς, και κλείνει και το μάτι στην αντιπολίτευση, μια και έχει αποφασίσει και έχει συμπράξει ο Ερντογάν με τους γκρίζους λύκους, αλλά στέλνει και την άλλη εικόνα στην Ελλάδα, ορίστε την κατάντια σας. Και βεβαίως αυτό δεν πειράζει, παρακαλώ πολύ, και τις ένοπλες δυνάμεις. Και ο κύριος Αποστολάκης πριν από μερικές ημέρες, όταν είχε γίνει το επεισόδιο στα Ίμια με τη Γάβδο το πλοίο μας, είπε ότι άλλο τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε και θα αντιδράσει ο ελληνικός στρατός. Εδώ έχει ξεφτυλιστεί τώρα με αυτό το επεισόδιο ο ελληνικός στρατός. Δεν είναι μόνο ο ελληνικός στρατός. Που δεν αντιδρά. Εκτός από τη χώρα μας, από την κυβέρνησή μας, ουσιαστικά διαπομπεύεται με αυτόν τον τρόπο και ο ελληνικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις μας. Έτσι δεν είναι? Κύριε Βραχιλή, θα συμφωνήσω μερικώς μαζί σας, αλλά το θέμα είναι μεγαλύτερο, διότι ο στρατός δεν μπορεί από μόνος του να πάρει τα αντίμετρα ή να ανταποδώσει το λεγόμενο ισοδύναμο. Ο στρατός είναι χρηστικόν εργαλείο της πολιτείας και αποφασίζει η πολιτεία και δίνει εντολές. Ουέ και αλίμονο αν άφηνε στο στρατό να παίρνουμε τις αποφάσεις μας μόνοι μας. Ο κάθε αρχηγός ή ο κάθε ταγματάρχης ή ο κάθε λογιές που είναι στο φυλάκιο. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως όχι μόνο τις δηλώσεις που είχε κάνει ο αρχηγός, ο κύριος Αποστολάκης, να θυμηθούμε και τις δηλώσεις του λαλίστατου, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου. Μάλιστα. Να μην ξεχνάμε τις δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Καμένος σχετικά με τα ίμια και με τα περιστατικά. Και όχι μόνο δεν τόλμησε να πλησιάσει στα Ίμια να κάνει κατάθεση Στεφάνου, αλλά το Στεφάνι το έριξε στη θάλασσα από την Κάλυμνο, απέχοντας παρασάγκας από τα Ίμια. Να το πούμε λοιπόν με απλή γλώσσα, ο κύριος Ερντογάν τους κατέβασε τα παντελόνια σε όλους αυτούς. Το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς. Αυτό το λέτε εσείς. Έτσι. Ναι, ότι το λέω εγώ χήμα, να το καταλάβουν ότι δηλαδή
είναι με κατεβασμένα τα μπατζάκια οι Έλληνες πολιτικοί απέναντι στον Ερντογάν και στη θρασίτητά του. Και εγώ ερωτώ, τελευταίο ερώτημα για να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο. Κύριε Καρατουλιώτη, οι ένοπλες δυνάμεις είναι ετοιμοπόλεμες να αντιμετωπίσουν το θράσος του Ερντογάν, ο οποίος επιστρατεύει και το λαό του για να προχωρήσει σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Ελλάδος? Να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός ότι οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν και θα φέρουν εις πέρα την αποστολή τους. Φτάνει να μας λύσει τα χέρια η πολιτεία και να μας δώσει τον αντίστοιχο ρόλο. Διότι δυστυχώς δεν αποφασίζουμε εμείς. Διότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία αποφασίζει η ίδια η πολιτεία και όχι ο στρατός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι χρηστικό εργαλείο της πολιτείας. Να τελειώνοντας, να αναφέρουμε για μία ακόμη φορά το βιβλίο σας, το οποίο έχετε γράψει, «Γεωπολιτική σκακέρα, η Ελλάδα στο κέντρο των γεωστρατηγικών συγκρούσεων», το οποίο είναι από τις εκδόσεις Ηρόδοτος και το οποίο μπορεί να το βρει ο κόσμος στα βιβλιοπωλεία, σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αυτή τη στιγμή, όπως εμπορεύουν τα βιβλιοπωλεία, τα περισσότερα βιβλία τα κάνεις παραγγελία και σε μία μέρα το πολύ ιδίω το έχεις στο χέρι σου. Να το προμηθευτείτε, φίλες και φίλοι, το βιβλίο του κυρίου Καρατουλιώτη. Θα μάθετε πολλά πράγματα και θα φωτιστείτε ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που είναι κρίσιμες. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τον κύριο Καρατουλιώτη. Θα έχουμε την ευκαιρία και θα χρειαστούμε την γνώμη σας και στο αμέσως προσεχές μέλλον, στρατηγέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραχιολή. Να είστε καλά. Και εσείς, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Yes. Αυτά, γεια σας, φίλες και φίλοι. Από τον στρατηγό, τον αποστατεία, τον κύριο Νίκο Καρατουλιώτη. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία μας είπε και φωτίστηκαν σκοτεινές πτυχές αυτής της ιστορίας που η κυβέρνηση ήθελε να την κρύψει, να τη βάλει κάτω από το χαλί, αλλά δεν θα το αφήσουμε. Αυτούς τους ανθρώπους, τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, θα πασχίζουμε εμείς εδώ κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα που είμαστε εμείς εδώ, θα φωνάζουμε και θα διαδηλώνουμε κοντά τους, υπέρ τους, για να απελευθερωθούν γρήγορα από τον Ερντογάν. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον επικεφαλής του κόμματος Κοινωνία, τον κύριο Μιχάλη Ηλιάδη. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Το τραγουδάκι αυτό, το «Η Μαντινάδα, η Κρητική», δεν ήταν τυχαία επιλογή. Επί τούτου εμπήκε κριτική απάντηση στους Τουρκαλάδες, που λέει ανάμεσα στους στίχους: «Δικά μας είναι τα νησιά και οι βραχονισίδες, δεν θα σας φοβηθούμε Τούρκοι. Η ανοχή της Ελλάδας μας θα πρέπει να τελειώσει». Είναι και μήνυμα προς τους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν ανοχή μέχρι αναισθησίας. Έχουμε κοντά μας τον επικεφαλής του κόμματος Κοινωνία, Μιχάλη Ηλιάδη. Γεια σας, κύριε Ηλιάδη. Καλησπέρα, κύριε Βαχιολίδη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Εμείς βγάζουμε τα μικρά κόμματα, αλλά ουσιαστικά για μας είναι μεγάλα, γιατί λένε αλήθειες που δεν λένε τα κόμματα τα οποία μας κυβερνούν. Και έχετε ονομάσει το κόμμα σας Κοινωνία. Αυτά δηλαδή που ζητάει η κοινωνία μας, αυτά που αποσχολεί τον κόσμο, την κοινωνία μας, τα μεγάλα τα προβλήματα, και έχετε βάλει εσείς τον τίτλο αυτό. Τι το διαφορετικό έχει το δικό σας το κόμμα σε σχέση με τα άλλα πατριωτικά κόμματα, εννοώ, αντιμνημονιακά? Να τα πούμε λίγο από την αρχή, έτσι. Ναι. Κοινωνία λέγεται πολιτική παράταξη κοινωνία συνεχιστών του Καποδίστρια. Έχουμε πρότυπο πολιτικό του Καποδίστρια, ιδρυθήκαμε πριν 10 χρόνια περίπου. Και έχουμε συμμετάσχει σχεδόν σε όλες τις πολιτικές αναμετρήσεις, εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό που πρεσβεύει η κοινωνία είναι έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης της πολιτικής. Πρότυπο όμως, όπως είπα, είναι ο αείμνηστος Ιωάννης Καποδίστριας, και το, για μας η πολιτική είναι παιδεία, πολιτισμός και ήθος. Μάλιστα. Δεν έχουμε σχέση, το κομμάτι το δικό μας είναι εθνική ανεξαρτησία, που σημαίνει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ. Είναι σαφές αυτό, γιατί δεν νοείται να είσαι σε ένα γκρουπ χωρών, αν θέλετε, οι οποίες φέρονται με αυτόν τον τρόπο μια πνευματική υποδούλωση πατρίδος μας, και οικονομική και πνευματική. Και από τη μια μεριά, και από την άλλη θεωρούμε ότι πρέπει ότι η πατρίδα και Χριστός πάνε μαζί για μας. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την πίστη, την Ορθόδοξη, από την αγάπη μας για την πατρίδα. Άλλωστε, οι προγονείς μας γι' αυτό πολέμησαν από το 1921, έτσι, για τον Χριστό, την πίστη, την αλληλεία και την πατρίδα, την ελευθερία. Εμείς ταυτίζουμε τον Χριστό με την Ελλάδα, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει Ελλάδα χωρίς τον Χριστό μας.
Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά και γι' αυτό θεωρούμε ότι μπορούμε να δούμε την αλήθεια ολόκληρη και όχι κομματιαστά, όπως δυστυχώς τα λεγόμενα πατριωτικά, αν θέλετε, κόμματα, όπως αυτό αποκαλούνται, τη βλέπουν. Πρέπει να δούμε όλη την αλήθεια και την αλήθεια τη βλέπουμε μόνο μέσα από την ορθόδοξη πίστη μας. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, το έλεγε κάποτε και η Νέα Δημοκρατία και το είχε σαν σημαία της. Αλλά βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη δημιουργία τεμένους, το οποίο ουσιαστικά είναι παράνομο, στο Βοτανικό. Έχει ψηφίσει και άλλα τρελά και παλαβά πράγματα για τους ομοφυλόφιλους, αυτό το γάμο το σύμφωνο συμβίωσης που λένε των ομοφυλόφιλων. Δεν για κάντε μου ένα σχόλιο. Ναι. Αυτό το κόμμα της Δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με την παλιά παραδοσιακή, αν θέλετε, δεξιά, που κάποτε είχε κάποιες αξίες και κάποιο ήθος. Αυτό έχει ξεφύγει εντελώς. Αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα ευρωπαϊκών προτύπων. Έχει ξεφύγει από την παράδοση την ελληνική. Και αυτό που βλέπετε ότι συμπλέει, ας πούμε, σε όλα αυτά τα ζητήματα που προωθεί η παγκόσμια νέα τάξη, της αλωτρίωσης δηλαδή των πολιτών, της δημιουργίας μιας ανθρωπομάζας χωρίς αρχές, χωρίς αξίες, χωρίς ιδανικά, μέσα από τις υποτιθέμενες από τον υποτιθέμενο σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις μειοψηφίες, το οποίο ουσιαστικά είναι μια πρόφαση, προσπαθούν να τα κάνουν έτσι τη λαϊκή, θα λέγαμε, όλα ίσωμα, και βλέπουμε αυτές τις θέσεις της για το θέμα των ομοφυλοφίλων, των τζαμιών και όλα αυτά, ταυτίζεται ακριβώς με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που ξέραμε εμείς ως παραδοσιακοί Έλληνες, τις αξίες που κρατούσαμε, δεν τις κρατάει αυτή η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Για πείτε μου, για το θέμα της εισβολής των λαθρομεταναστών, ποια είναι η θέση δική σας και του παράνομου επικισμού της χώρας μας από τους λαθρομετανάστες? Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εμάς, η δική μας θέση, έχουμε δώσει πριν από 3 χρόνια μια πρόταση. Θεωρώ πολύ τολμηρή και δεν σας κρύβω ότι με έκπληξη την ακούσαμε την ίδια πρόταση από τα χείλη του Ιταλού, του Υπουργού Εξωτερικών. Εμείς είπαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που μπαίνουν στην πατρίδα μας, επειδή είναι άνθρωποι και δεν είναι ζώα. Κάποια διακοπή έχουμε. Κάποιες διακοπές κάνουμε. Εγώ σας ακούω, αλλά εσείς κάνετε κάποιες διακοπές το Skype ίσως. Για πείτε μου. Λέω λοιπόν ότι επειδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και δεν υπάρχει. Δεν είναι, εμείς επειδή ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί το ανθρώπινο πρόσωπο το σεβόμαστε, δεν θεωρώ ότι είναι ιδανικές συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι να στηβάζονται σαν τα κλουβιά και σαν τα ζώα, ή χειρότεροι από τα ζώα μέσα στα κλουβιά που τους έχουμε στηβάξει. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει, είχαμε κάνει την πρόταση να εγκατασταθούν σε κρουαζιερόπλια εγκαταλελειμμένα, τα οποία θα είναι μέσα σε ασφαλείς κόλπους στα νησιά μας, μέχρι και εκεί μέσα μπορεί να έχουν τα τζαμιά τους, το φαγητό τους, όλες τις ανθρώπινες θήκες διαβίωσης, ναι, και συγχρόνως να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τον ελληνικό πληθυσμό και να δημιουργούν τα προβλήματα που δημιουργούν. Αυτό ήταν μια λύση που την είχαμε προτείνει, σας λέω, εδώ και 3 χρόνια και την ακούσαμε μετά από τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν, θεωρώ, μια πετυχημένη λύση για να μπορούμε να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης μέχρι να βρούμε τι θα τους κάνουμε. Προφανώς θα ενεργοποιηθούν η δυνατότητα που έχει η Ελλάδα και να αυξηθεί αυτό, να ενταθεί αυτό της επιστροφής, του επαναπατρισμού αυτών. Όσοι δε από αυτούς είναι υπόδικοι, πρέπει άμεσα να επαναπατρίζονται. Έχουν γεμίσει οι φυλακές μας από ανθρώπους που έχουν ποινικά αδικήματα και όμως τους κρατάμε εδώ. Αυτοί πρέπει να επαναπατρίζονται άμεσα. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο από την Παγκόσμια Νέα Τάξη, το οποίο είδαμε, ναι, ναι, και το οφείλεται εμπολής στα φτηνά εργατικά χέρια που ζήτησε κυρίως η Γερμανία αλλά και οι άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες για να πληρώσουν, αν θέλετε, τα εργοστάσια τους. Η κυρία Μέρκελ απορρόφησε 1000 από αυτούς και τα θυμάστε τα προηγούμενα. Ναι, ναι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ουσιαστική μεταναστευτική πολιτική, δεν υπάρχει αποφασιστική αντιμετώπιση του ζητήματος από την πολιτική ηγεσία. Και αυτό δεν είναι μόνο στους λαθρομετανάστες, είναι σε μια σειρά από άλλα θέματα. Και άκουσα λίγο και τον στρατηγό που είχατε πριν, ο οποίος πολύ ωραία μίλησε και έθεσε το θέμα του τι συμβαίνει τώρα με τα παλικάρια μας που έχουν εχμαλωτήσει οι Τούρκοι. Και ακριβώς αυτό είναι το αποτέλεσμα του ενδοτισμού της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Όλα τόσα αυτά τα χρόνια με τις κουμπαριές, αν θυμάστε, και τα ζεϊμπέκικα, ναι, η οποία δεν υπάρχει στην ουσία.
Χτίζαμε πύργου στην άμμο. Αντί να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και ισχυρή αποτρεπτική ισχύ για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τους Τούρκους απέναντι, η πολιτική ηγεσία περί άλλα τύρβαζε. Και τυρβάζει για το σκοπιανό ζήτημα, και μάλιστα επειδή μιλήσατε για το θράσος των ξένων απέναντί μας, ο κύριος Ζάιφ σήμερα ηρωνεύτηκε τη χώρα μας χθες, όπου είπε να αλλάξουμε εμείς το Σύνταγμα και όχι αυτός. Όχι η χώρα. Είναι πραγματικά, αυτή ήταν μια απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να υποχωρήσουμε και να αναγνωρίσουμε το κρατήδιο αυτό με λέξη που περιέχει το όνομα Μακεδονία μέσα. Το οποίο για μας είναι εντελώς απαράδεκτο. Δηλαδή, δεν ξέρετε, το όνομα είναι άκρως σημαντικό. Από μόνο του αυτό προσδίδει αλυτορικές βλέψεις. Δηλαδή, σφετερισμό από μόνο του. Δεν μπορείς να εκχωρήσεις την ιστορία σου, δεν μπορείς να εκχωρήσεις το παρελθόν σου σε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται βέβαια για τους δικούς τους λόγους ένα παρελθόν και μια ιστορία γιατί δεν έχουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλέψουν τη δική μας. Και εμείς, ας το αναγνωρίσει όλος ο κόσμος όπως θέλει, εμείς δεν πρέπει ποτέ να χαρίσουμε το όνομα της Μακεδονίας μας. Ναι, αυτό δείχνει όμως και ένα άλλο στοιχείο, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί υπερασπίζονται το Μέγα Αλέξανδρο πολύ περισσότερο από τα δικά μας τα πολιτικά σκύβαλα, τα οποία τους λένε πάρτε το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πάρτε τη Μακεδονία μας. Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια που λέτε, αλλά είναι πραγματικά, θα είναι έγκλημα αν η Ελλάδα δώσει, χαρίσει στους Σκοπιανούς το όνομα της Μακεδονίας μας. Πραγματικά θα είναι ένα έγκλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Γιατί όταν αμφισβητείς, γιατί περί αυτού πρόκειται, το παρελθόν σου, αμφισβητείς και το μέλλον σου, αμφισβητείς, κύριε Βαρχιολίδη, και την αντίληψη της κοινής σου, θα έλεγα, ταυτότητας, της κοινής σου ιστορικής πορείας. Βεβαίως. Και τελικά αμφισβητείς την ίδια σου ταυτότητα και την ίδια σου την ίδια προσωπία. Αυτό κάνεις. Έτσι. Μιλήσατε προηγουμένως και είπατε ότι η παράταξή σας είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ. Νομίζω ότι έχετε βγάλει και κάποιο βιβλιαράκι που εξηγείτε πώς και με ποιο τρόπο θα γυρίσουμε στο εθνικό μας νόμισμα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εδώ αυτό σηκώνει μια μεγάλη συζήτηση. Βέβαια, σε λίγο χρόνο μπορώ να πω δύο πράγματα, αν θέλετε. Το ευρώ το δανειζόμαστε. Είναι ένα νόμισμα το οποίο είναι ξένο για μας. Το δανειζόμαστε και μάλιστα με διπλό τόκο. Το εθνικό νόμισμα, στο οποίο πιστεύουμε εμείς, είναι το εργαλείο της ανάπτυξης, διότι από το χρήμα σε κυκλοφορία εξαρτάται και η ένταση της οικονομικής δραστηριότητας και το ποσοστό της ανεργίας και οι δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή, είναι το αίμα της οικονομίας το χρήμα. Δεν είναι το άειλο πέπλο που ό,τι μορφή και να έχει είναι το ίδιο. Όχι. Είναι και όταν το ευρώ τώρα το δανειζόμαστε και το αγοράζουμε ουσιαστικά, ενώ μπορούμε το εθνικό μας νομισματοκοπείο να κόψει αύριο τις δραχμές, τη νέα δραχμή, όπως θέλετε πέστε την, και να δώσει δουλειά στον κόσμο, εμείς μένουμε προσιλωμένοι σε ένα νόμισμα το οποίο υποτίθεται θα μας δώσει κάτι και το μόνο που μας έφερνε η φτωχοποίηση της πατρίδας μας. Δηλαδή, πραγματικά είναι έγκλημα αυτό που γίνεται. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω και το τι συμβαίνει στην Ελληνική Βουλή, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα ακόμα στην Ελληνική Βουλή. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι που θα έπρεπε παραδοσιακά να είναι υπέρ του εθνικού νομίσματος, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα ή η Χρυσή Αυγή, που και αυτοί απεμπόλυσαν το βασικό εργαλείο ανάπτυξης της χώρας. Και αυτό προκαλεί πολύ μεγάλα ερωτηματικά για το τι συμβαίνει, για το τι πραγματικά πρεσβεύουν αυτά τα κόμματα. Δεν μιλάω για τα άλλα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και τα κουραφέξαλα αυτά που μας αναφέρουν. Γιατί οι άλλοι είναι προσκυνημένοι, θα πούμε ξεκάθαρα, συγγνώμη για την εκφρασή μου, αλλά αυτή είναι η κατάσταση, την είπε και ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης, είναι προσκυνημένοι. Δεν μιλάω για αυτούς. Ακόμα και για τα κόμματα που έχουν κάποιες αρχές, βλέπεις ότι στο θέμα του νομίσματος έχουν να κάνει πίσω. Αυτό μένα μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά γιατί πραγματικά για το, αν θέλετε, για το τι θέλουν τελικά, τι πρεσβεύουν και αν είναι έτσι όπως τα λένε τα πράγματα. Είναι καθαρά αυτά τα πράγματα, γιατί έχω πολύ μεγάλες επιφυλάξεις γι' αυτό. Όταν έχεις ένα εργαλείο με το οποίο μπορείς να ανατάξεις τη χώρα σου, έχεις τον κόσμο στη φτωχοποίηση, οι νέοι έχουν φύγει, 600.000 μορφωμένα παλικάρια μας έχουν φύγει έξω, καγόρια και κορίτσια. Και εμείς μένουμε, οι συντάξεις κόβονται, πάμε από το κακό στο χειρότερο, κλείνουν οι επιχειρήσεις και εμείς μένουμε σε ένα νόμισμα το οποίο μας έχει καταδικάσει. Έτσι, και βλέπεις ότι κανένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή δεν είναι υπέρ του εθνικού νομίσματος. Κατάφεραν οι ξένοι και οι τράπεζες εδώ, κατάφεραν να δαιμονοποιήσουν το εθνικό νόμισμα στη συνείδηση του κόσμου και κατάφεραν κανείς να μην το στηρίζει. Έχω πολύ μεγάλες ενστάσεις για το τι, πέρα από το όπως σας είπα, τα κόμματα που είναι ήδη προσκυνημένα, τι και οι άλλοι πρεσβεύουν τελικά. Τόσο για τη Χρυσή Αυγή μιλάω, όσο για το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχουν αλλάξει θέση και είναι υπέρ του ευρώ. Πραγματικά δηλαδή είναι αξιοπερίεργο αυτό. Πώς μπορεί κανένας πολίτης, κάποιος πολίτης, να προσεγγίσει τη δική σας την παράταξη και να μάθει
να πληροφορηθεί πώς είναι δυνατόν να επιστρέψει η χώρα μας με όποιους κινδύνους συνεπάγεται αυτό, αλλά με σχετική ασφάλεια στο εθνικό νόμισμα. Πώς μπορεί να σας βρει δηλαδή? Μπορεί να δει το site της παρατάξεως, το www.kinonia.com, όπου εκεί θα βρει πληροφορίες γι' αυτό. Έχουμε βγάλει και κάποιο έντυπο για το εθνικό νόμισμα. Υπάρχει τώρα ένα βιβλίο που έβγαλε ο συνδικητής, γιατί αυτό έκανα τη διόρθωση στην αρχή, πιάσαμε τη συζήτηση. Εγώ είμαι ένας πλέον από τους συνδικητές παράταξης, έχει τρεις διοικητές. Είναι ο Μαλούς ο Βουλουδάκης, είναι ο Κομινός ο Καμάμης και είμαι και εγώ ο Μιχάλης Ηλιάς, που διατέλεσα και 5 χρόνια πρόεδρος. Είμαστε το ίδιο όμως, εμείς είμαστε μια ομάδα και λειτουργούμε για το καλό της παρατάξεως μας, βέβαια και της πατρίδας μας, για το οποίο παλεύουμε, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, να το πούμε αυτό. Είμαστε εργαζόμενοι, οικογενειάρχης και παλεύουμε για το σκοπό αυτό, παρά τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς μας και της οικογένειάς μας, και έχουμε επιφορτιστεί και αυτό το ρόλο. Ο Δε Μανώλης ο Βουλουδάκης, να το πω αυτό στους ακροατές να το ακούσουν, έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο για τη συνθήκη του Μάστριχτ, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα και αναλύει ακριβώς τη συνθήκη υποδούλωσης της πατρίδας μας. Έγινε από τότε, έχουμε την υποδούλωση της πατρίδας μας στους δυτικούς. Την πλήρη υποδούλωση από τη συνθήκη του Μάστριχτ. Και αναλύει πολλά πράγματα εκεί μέσα. Τώρα λοιπόν στο site, όπως σας είπα, στο κοινωνία.com, μπορεί να δούνε πράγματα, να μας γνωρίσουν, αλλά αυτό που πρέπει να βάλει ο κόσμος στο μυαλό του καλά, ότι το εθνικό νόμισμα είναι η αναγκαία συνθήκη για να απαλλαγούμε από τα μέτρα των μνημονίων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και θέλει τόλμη, θέλει αρετή. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που μπορεί να μας βγάλει και να ανασυσταθεί η οικονομία από την οποία υποφέρει δυστυχώς ο λαός μας. Κάντε μου και ένα σχόλιο για την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Πού πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει η κυβέρνηση αυτή τη χώρα μας? Σε ακροτηριασμό όπως φοβόμαστε εμείς? Ή αισιοδοξείτε? Όχι, δεν αισιοδοξώ καθόλου. Δεν αισιοδοξώ καθόλου. Αυτό είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο. Το θερμό επεισόδιο αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ήδη ζούμε τα προεόρτια αυτού νου και με τη σύλληψη των αξιωματικών μας, με το περιστατικό του Γάβδος, με τη στάση των Τούρκων στην Κύπρο. Όλα αυτά, ξέρετε, κύριε Βραχιολίδη, εξηγούνται. Αν κάποιος μελετήσει τις κινήσεις της Τουρκίας, εξηγούνται και πρέπει να τα περιμένει. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Είναι εντολοδόχοι η πολιτική μας των ξένων συμφερόντων και των ξένων δυνάμεων και κρατάνε δέσμια τη χώρα και το λαό. Δεν άφησαν ούτε τους στρατιωτικούς να λειτουργήσουν στα ίμια όπως έπρεπε τότε, διότι θα είχε τελειώσει το θέμα από τότε. Έτσι ήταν, όπως θα ξέρετε κι εσείς, η κυκλοφορεί αυτό έτσι, σε κάποιους κύκλους Εβραίους, ότι ήταν λοκαρισμένα όλα τα μέσα των Τούρκων, θα μπορούσαν να έχει τελειώσει αυτό. Μου πεις, θέλεις πόλεμο? Δεν είμαι πολεμοχαρής προς Θεού, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να παίρνουν τα όρια. Και τα όρια θα μπουν, θέλουμε δεν θέλουμε, μέσα από την πολεμική σύραξη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Μάλιστα. Να αφήσουν το στρατό να κάνει τη δουλειά του όπως ξέρει. Γιατί αυτές οι συνεχείς υποχωρήσεις και αυτός ο ενδοτισμός ο συνεχής έχει αποθρασύνει την Τουρκία και μας έχει οδηγήσει εκεί, μας έχει οδηγήσει σήμερα. Και τώρα, κύριε Ηλί, ναι, πείτε μου. Την κατάληξη που θα έχει, πραγματικά ανησυχώ για την κατάληξη που θα έχουμε με τα παλικάρια και για το επόμενο βέβαια βήμα των Τούρκων που θα είναι. Άκουσα ένα σχόλιο που κάνατε για το τι περίμεναν να κάνουμε τη Γάβδο. Θα έχει τις πληροφορίες σας. Εγώ το βρίσκω απόλυτα λογικό αυτό που είπατε. Δηλαδή, εντάσσεται μέσα στη λογική των Τούρκων. Και δεν ξέρω πότε θα είναι το επόμενο επεισόδιο που θα γίνει το μπαμ. Τώρα θα είναι μεγάλο, θα είναι μικρό. Εγώ το Καστελόριζο θεωρώ ότι είναι μεγάλος και πρώτος στόχος για τους Τούρκους, γιατί αμέσως αναβαθμίζει ολόκληρη την ΑΟΣ που τους δίνει. Ξέρετε, το Καστελόριζο είναι το αγκάθι στο μάτι του κόβει την ΑΟΣ. Εκεί ενώνει τη δική μας ΑΟΣ με τις Κύπρου. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημά τους, κυρίως το Καστελόριζο, το οποίο βέβαια είναι αργά ή γρήγορα, μπορούν να το καταλάβουν, αλλά το μετά είναι το θέμα. Πώς θα χειριστεί η ελληνική πολιτική ηγεσία το κομμάτι αυτό. Και αυτούς είναι που φοβάμαι. Δεν φοβάμαι το στρατό μας, φοβάμαι τους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν δείξει ότι είναι ανεπαρκέστατοι σε όλα τα επίπεδα, γιατί λειτουργούν μονάχα υπηρετώντας τα συμφέροντα των ξένων και όχι της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ. Ναι. Το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Πρέπει να καταλάβει να αλλάξει επιλογές του και να καταλάβει ότι ποιους στέλνει στη Βουλή να τον αντιπροσωπεύσουν. Πρέπει κάποτε να ενδοσκοπήσουμε ο καθένας μας, να δούμε τα λάθη, τις παραλήψεις μας και να βρούμε τις ρίζες μας. Μόνο τότε μπορούμε να αποκτήσουμε την οικία αυτοσυνειδησία. Γιατί αυτό που ζούμε σήμερα, κύριε Βραχιολίδη, δεν είναι. Λέγαμε από τότε που ιδρυθήκαμε εμείς το 7, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Δεν υπήρχε οικονομική κρίση τότε. Το 8, ας πούμε, που ξεκίνησε την παράταξη. Εμείς ξεκινήσαμε και τη βλέπαμε την πνευματική κρίση που υπάρχει. Βλέπαμε ότι χάσαμε τον προσανατολισμό μας, χάσαμε την πίστη μας, χάσαμε
την αγάπη στην πατρίδα και στην πίστη μας. Τα χάνουμε αυτά σιγά σιγά. Και το αποτέλεσμα αυτής της πνευματικής κρίσης, της πνευματικής φτώχειας, είναι αυτό που ζούμε τώρα, είναι η οικονομική κρίση. Το γεγονός ότι ο καθένας κοίταζε πλέον τον εαυτό του, λειτουργούσαμε σαν αρπακτικά γύρω μας, με αμοραλιστικές διαθέσεις, χωρίς αρχές, χωρίς ήθος. Αυτό το πνευματικό κατρακύλισμα του λαού μας ήρθε και έδεσε και έδωσε το δικαίωμα στους πολιτικούς, τους πολιτικούς να βάλουν τα χέρια και στις τσέπες μας πλέον. Με αυτή την επίλογη, δεν έχουμε πολύ χρόνο, ακριβώς ο επίλογος τον οποίο κάνατε ήταν πολύ σημαντικός και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, γιατί θα σας καλέσω να ακούσετε το επόμενο τραγούδι το οποίο έχουμε, το οποίο μας φέρνει πίσω στις ρίζες μας με το «Πού σε βρε γέρο του Μοριά», «Μεγάλε στρατιλάτη». Ευχαριστώ κύριε Ηλιάδη για τη συμμετοχή σας. Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί η φωνή σας είναι καθαρή, ξάστερη και χρειάζεται να ακούγεται περισσότερες φορές. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα περάσουμε όμως σε αυτό το μουσικό διάλειμμα με πατριωτικό τόνο, τραγούδι. Βάλτο μας, Μίλτο, να το ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής, τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Ακούσαμε και το άσμο αυτό που μας θυμίζει παλιές χρυσές εποχές, αλλά δυστυχώς σήμερα οι εποχές που ζούμε είναι μαύρες. Και μαύρες, κατάμαυρες, φροντίζουν να τις κάνουν οι ανίκανοι, οι άχρηστοι πολιτικοί ηγέτες. Πριν από λίγες ώρες, το ελληνικό όραμα του Τάσου Τσανεκλήτη, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει πριν από μερικές εκπομπές, έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία είναι δρυμύτατη σε βάρος του κυρίου Καμένου και αποδεικνύει αυτή πόσο ξεβράκωτος πολιτικά είναι ο κύριος Καμένος, ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα. Λέει λοιπόν, να διαβάσω ορισμένα πράγματα, η Τουρκία, είπε δηλαδή ο κύριος Καμένος, δήλωσε ανερυθρίαστα ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και σύμμαχός μας, παραβλέποντας την εχθρική και εγκληματική στάση εναντίον μας. Το πολύ σοβαρό συμβάν στον Εύρο αφορά και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ρίχνοντας τον μπαλάκι στους δύο αυτούς οργανισμούς ως προς την επίλυση του θέματος, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι ο στρουθοκαμιλισμός του είναι δεδομένος και χωρίς όρια. Παραδέχεται ο κύριος Καμένος τους ισχυρισμούς της Τουρκίας περί καταπάτησης των συνόρων από τα δύο στελέχη του ελληνικού στρατού, χωρίς να γνωρίζει με αποδείξεις τι ακριβώς έγινε εκεί, και μας δείχνει ξεκάθαρα τον άκρατο ραγιαδισμό του, την υποταγή του στο Σουλτάνο, πράγμα που η Τουρκία δεν θα έκανε ποτέ για δικά της στελέχη αν συνέβαινε το αντίθετο, ακόμη και αν ήταν αληθινό το γεγονός. Δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν σε επίπεδο εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Αγνοεί παντελώς βέβαια ότι το συμβάν δεν περιορίστηκε σε τοπικό συνοριακό επεισόδιο για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, αλλά έχουμε σύλληψη, εχμαλωσία, φυλάκιση των στελεχών μας, πράγμα που σημαίνει ότι θα διαπραγματευθούν τα εκατέρωθεν Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών και οι διπλωματικές αποστολές μας. Ουσιαστικά, ο κύριος Καμένος υποβαθμίζει το γεγονός και το μετατρέπει από μείζον εθνικό θέμα σε τοπικό συνοριακό συμβάν, συνηθισμένο δίχως αξία και ολέθριες συνέπειες για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Καλούμε τον στρατάρχη Καμένο, που συνηθίζει να περιφέρεται με φόρμες παραλλαγής ως ετοιμοπόλυπος μπαρουτοκαπνισμένος στρατιωτικός ηγέτης, να υποβάλει την παρέτησή του άμεσα. Κύριε Τσανεκλήδη, δεν υπάρχει πιθανότητα ο κύριος Καμένος να υποβάλει την παρέτησή του. Πρόκειται για ένα πολιτικό σκύβαλο, ένα προδότη ο οποίος είναι σφινωμένος με την καρέκλα του. Μπες μέσα και στο διαδίκτυο, θα δεις πώς του έχουν φτιάξει μοντάζ που είναι σφινωμένος πάνω στην καρέκλα του. Αυτός είναι ο κύριος Καμένος. Αν προλαβαίνουμε να βάλουμε το βίντεο τελειώνοντας με αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπενάκη, θα την βάζουμε κάθε τόσο τελειώνοντας την εκπομπή μας, για να θυμίσουμε πού βρισκόμαστε, σε αυτά τα οποία είχε προφητεύσει τότε η κυρία Μπενάκη, ότι χάρη της ευημερίας των λαών, τρεχαγύρευε δηλαδή, θα πάμε σε περιορισμό των συνόρων μας.
Φίλες και φίλοι, αγαπητές φίλοι, φίλες και αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε εδώ την ερχόμενη εβδομάδα, εφόσον το θέλει ο Θεός, με την εκπομπή μας. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας.